Καλημέρα σας και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα vlog. Ξεκινάω το intro του υπό τους ήχους της καφετιέρας φίλτρου που μόλις έβαλα να κάνει τον καφέ. Είναι πέμπτη πρωί και σήμερα περιμένω τη μαμά μου να έρθει στο σπίτι, όπως σας είπα και στο προηγούμενο vlog, για να κάνουμε μαζί μελομακάρονα. Λοιπόν, δεν θα κάνω πάρα πολύ μεγάλο intro, απλά ήθελα να σας μιλήσω λιγάκι πριν ξεκινήσουμε να κάνουμε τα μελομακάρονα, γιατί λογικά θα τα ξαναπούμε το βράδυ. Busy ημέρες προμηνύονται, πολύ έτσι γεμάτες. Καθώς έχουμε έτσι πραγματάκια να κάνουμε και σήμερα και αύριο και την Κυριακή, για μεθαύριο δεν είμαι σίγουρη ακόμα. Θα βρεθεί κάτι, δεν μπορεί. Έχω και κάποια νέα να σας πω κατά τη διάρκεια του vlog, τα οποία δεν είναι και ευχάριστα, αλλά δεν θα βαρύνω το κλίμα τώρα. Σήμερα έχουμε χαρά, μαγείρεμα χριστουγεννιάτικων λουχουγιών, οπότε αφήνουμε όλα τα άλλα στην άκρη και προσπαθούμε να μείνουμε σε θετικό και καλό mood. Εγώ έχω συμμαζέψει τους χώρους εδώ πέρα γιατί σε λίγο θα ξεκινήσουμε. Καθαρίζω τους πάγκους εργασίας γιατί ξέρω ότι θα χρειαστούμε μπόλικους. Και καλό μας κουράγιο γιατί έχω σκοπό να κάνω 2 δόσεις σήμερα. Έχω κάνει και 3, έχω κάνει και 4 στο παρελθόν. 2 δόσεις για μένα δεν είναι τίποτα. Αλλά θα πάρει κάποιες ώρες να προετοιμαστούν έτσι και να ψηθούν. Αυτά. Πιο πολύ μαγχώνει η αυριανή ημέρα. Αλλά αυτά θα σας τα πω όταν έρθει η ώρα. Φιλάκια, ελπίζω να απολαύσετε το σημερινό vlog. Και πριν έρθει αποφάσισα να κάνω ένα ριζόγαλο γιατί είχαμε ένα γάλα το οποίο έλυγε σύντομα και ήταν ένα λίτρο, οπότε θα ήταν δύσκολο να καταναλωθεί και έτσι περιμένω λίγο να ζεσταθεί το γάλα και λέω να ρίξω σήμερα πιο μετά το ρύζι, να δούμε πως κάνει έτσι διαφορά, και έβαλα και λίγο παραπάνω ριζάκι από τη συνήθως. Για την ώρα όμως λέω να πάω να βάλω το καφεδάκι μου. Thank you.
Γεια σας και πάλι. Η ώρα είναι 9 το βράδυ. Πριν από περίπου μισή ώρα έφυγε η μαμά μου και μόλις κάθισα και εγώ. Ολοκλήρωσα για την ώρα τα μελομακάρονα και το πρωί αλλά και το απόγευμα θα πρέπει να ασχοληθώ με το να τα τοποθετήσω στις πιατέλες τους. Είμαι όρθια από τις 9 το πρωί και τώρα είναι για το βράδυ, ένα 12ωρο. Η μόνη ώρα που κάθισα ήταν την ώρα που φάγαμε το μεσημέρι, που θα ήταν 40 λεπτά, 45 λεπτά, κάπου τόσο. Αυτό ήταν το διάλειμμα της ημέρας. Και γενικά είμαι λίγο ένα πτώμα. Αύριο θα κάνουμε αυτό που σας είπα με τις πιατέλες και θα πρέπει να πάω το αυτοκίνητό μου στο συνεργείο. Σας είχα πει ότι θα βγάλω το αυτοκίνητό μου για απόσυρση, αλλά αποφάσισα να του δώσω μια δεύτερη ευκαιρία. Κυρίως γιατί έχουν ανέβει πάρα πολύ οι τιμές των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και δεν αξίζει να δώσω λεφτά για ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο το οποίο δεν ξέρω αν θα μου βγάλει προβλήματα από λόγω προηγούμενης χρήσης. Τουλάχιστον το δικό μου ξέρω ποιος το χρησιμοποιούσε και πώς το χρησιμοποιούσε και κάθε πότε έκανε σέρβις, το ξέρω το αυτοκίνητό μου. Οπότε εφόσον δεν έχει τρελά προβλήματα, λέω να το πάω στο συνεργείο να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Και ευτυχώς άλλαξε ένα ραντεβού που είχαμε για αύριο το απόγευμα και θα γίνει για Σάββατο πρωί. Και αυτό το ραντεβού είναι για να έρθουν να μας περάσουν το πρώτο μέρος των κουρτινών. Στην ουσία θα έρθουν να μας περάσουν κάποια κουρτινόξυλα και δεν κατάλαβα ακριβώς ή τις ρολοκουρτίνες όλες ή το μηχανισμό από τις ρολοκουρτίνες. Δεν είμαι σίγουρη. Και από εκεί και πέρα θα κάνουν και άλλες μετρήσεις για να βεβαιωθούν ότι έχουν μετρήσει σωστά για να μας φέρουν σύντομα και τις υπόλοιπες. Και τις κουρτίνες τέλος πάντων. Ευελπιστούμε να τις έχουμε πριν τα Χριστούγεννα, αλλά αν δεν προλάβουν, θα μας τις φέρουν κάπου ανάμεσα στα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Που φυσικά και αυτό πάρα πολύ καλό είναι, δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό. Το μόνο μου πρόβλημα θα είναι αν μείνουμε χωρίς κουρτίνα εδώ πέρα στο σαλόνι, ακόμα και για μία εβδομάδα, δεν θα το ήθελα αυτό. Και τώρα, στα δύσκολα της υπόθεσης, γιατί φυσικά και δεν μπορούν να είναι όλα εύκολα σε αυτή τη ζωή, και φυσικά και όταν αρχίζεις και περνάς καλά και σου πάει κάτι καλά, πρέπει κάτι να έρθει να στο χαλάσει. Έφυγε το ραντεβού που είχαμε για αύριο το απόγευμα, αλλά έχουμε κλείσει ένα ραντεβού για αύριο το βράδυ να πάμε τη Μωυρίτσα στον κτηνίατρο. Καθώς από χθες το πρωί μεσημεράκι εμφάνισε κάποιο πρόβλημα ισορροπίας, ας το πούμε ισορροπίας, στα πίσω τα πόδια, το οποίο συνάδει με την ασθένεια που έχει. Μιλήσαμε με δύο κτηνίατρους για την ώρα και οι δύο μας είπαν ότι κατά πάσα πιθανότητα είναι απλά η εξέλιξη της νόσου που έχει. Και τέλος πάντων σιγά σιγά το ζώο αρχίζει και χάνει την κινητικότητά του μέχρι τέλος πάντων να πεθάνει. Και αυτό είναι ας πούμε το τελευταίο στάδιο της ασθένειας, που μέχρι τώρα για κάποιο περίεργο λόγο και ευτυχώς για εμάς δεν είχε έρθει. Δηλαδή, θυμάστε όταν πρώτο ξεκινήσαμε πριν 2 χρόνια με τη Μωυρίτσα και είχαμε μάθει ότι έχει λοιμώδη περιτονίτιδα. Οι γιατροί μας είχαν δώσει πολύ, πολύ, πολύ μικρό προσδόκιμο ζωής, δηλαδή μερικούς μήνες το πολύ. Και εμείς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στα 2 χρόνια και 2 μήνες. Οπότε αυτό είναι πάρα, πάρα πολύ θετικό ότι καταφέραμε να την κρατήσουμε τόσο καιρό και δεν είχαμε φτάσει σε αυτό το στάδιο. Προσπαθώντας τέλος πάντων να μείνουμε στα θετικά, αυτά τα 2 χρόνια δώσανε χρόνο που χρειαζόταν σε κάποιους επιστήμονες τέλος πάντων να βγάλουν μια θεραπεία η οποία μέσα σε αυτά τα 2 χρόνια έχει δοκιμαστεί σε πολύ πολύ μεγαλύτερο πληθυσμό γατιών και έχει περάσει από κάποια περισσότερα τεστ και ξέρουμε ότι έχουν ανέβει τα ποσοστά της επιτυχίας του, τα ποσοστά επιτυχίας της θεραπείας. Όταν πρωτομιλήσαμε για τη θεραπεία αυτή, η οποία είναι φυσικά πειραματική, τα ποσοστά επιτυχίας ήταν μόλις 40% και πάλι πολύ χοντρικά. Και τώρα τα ποσοστά έχουν φτάσει 60%, αν όχι παραπάνω. Και μας είπανε ότι αν πιάσει τη γάτα, γιατί δυστυχώς δεν πιάνει όλες τις γάτες, υπάρχει πολύ πολύ μεγάλη πιθανότητα πλέον να τα καταφέρει. Η αλήθεια είναι ότι σκεφτόμαστε καιρό τώρα τη θεραπεία αυτή. Ο λόγος που δεν το κάναμε είναι γιατί βλέπαμε πρώτον ότι η Μωυρίτσα τα πηγαίνει καλύτερα, οπότε υποθέταμε ότι ίσως να μην χρειαστεί. Θέλαμε να δώσουμε στον οργανισμό της τη δυνατότητα να το παλέψει μόνος του. Και επειδή είναι ένα φάρμακο το οποίο είναι μη εγκεκριμένο και πειραματικό, φοβόμασταν μην τυχόν έχει άλλες παρενέργειες ή μην τυχόν χειροτερέψει την κατάστασή της, εφόσον βλέπαμε να πηγαίνει τόσο καλά. Ο δεύτερος και πιο σημαντικός λόγος ήταν γιατί πέρα από το κόστος, που είναι ένα μεγάλο κόστος, το πιο σημαντικό από όλα μειονέκτημα της θεραπείας αυτής είναι ότι είναι επώδυνη και όλας πρέπει να γίνεται για τον πρώτο μήνα κάθε μέρα. Δηλαδή πρέπει κάθε μέρα κάποιος να της κάνει ένεση για να της χορηγεί τη θεραπεία αυτή και μετά πρέπει να συνεχίσει τη θεραπεία για άλλους 2 μήνες τουλάχιστον νομίζω. Δεν ξέρω αν στους 2 μήνες σταματάς. Όπου εκεί νομίζω σταματάς να της το δίνεις
βγαίνεις κάθε μέρα και γίνεται λίγο πιο μακρισμένα τα ραντεβού. Κυρίως αυτό το κομμάτι ήταν που μας σταματούσε περισσότερο από τα άλλα που ανέφερα, αλλά νομίζω ότι πλέον είναι μονόδρομος, γιατί αν δεν κάνουμε κάτι, πιθανότατα θα τη χάσουμε. Οπότε το πήραμε απόφαση και μιλήσαμε με τον έναν από τους δύο κτηνιάτρους και είπαμε ότι θα το ξεκινήσουμε. Θα πάμε αύριο να τη δει από κοντά για να βεβαιωθούμε ότι όντως είναι αυτό που πιστεύουμε και να τη δει πώς είναι κλπ. Και μάλλον από Δευτέρα ξεκινάμε καθημερινή θεραπεία και ελπίζω να ανταποκριθεί και να τα πάει καλύτερα. Το έχετε καταλάβει κι εσείς ότι είναι μαχήτρια, δηλαδή πραγματικά δεν το βάζει κάτω. Ακόμα και χθες που είχε αρχίσει να χάνει την κινητικότητα στα πίσω της πόδια και πήγαινε τείχο-τείχο και έγερνε συνέχεια από τη μία πλευρά και δεν μπορούσε καλά-καλά να περπατήσει, να βρει την ισορροπία της να σταθεί. Παρ' όλα αυτά δεν το βάζε κάτω. Συνέχιζε και θέλησε ακόμα και να ανέβει πάνω σε μένα να καθίσει μαζί και την αφήσαμε κιόλας να το κάνει μόνη της, γιατί είναι ένα γατί το οποίο θέλει να κάνει πράγματα μόνο του. Φυσικά ήμασταν από πίσω τη συνέχεια και την προσέχαμε, να μην πέσει από τη σκάλα, να μην πάθει κάτι. Αλλά είναι ένα γατί το οποίο παλεύει πραγματικά για τη ζωή του, παλεύει πραγματικά κάθε μέρα με αυτό που έχει. Και ως τώρα, δόξα τω Θεώ, έχουμε πάει πάρα πάρα πολύ καλά. Τέλος πάντων, δεν θα το βάλουμε ούτε εμείς κάτω και είμαι σίγουρη ότι ούτε η μικρή μας θα το βάλει κάτω. Θα το παλέψουμε μέχρι τέλους και ελπίζουμε να έχει καλά αποτελέσματα. Χθες λιγάκι μας πήρε από κάτω όταν την είδαμε να πηγαίνει έτσι, γιατί πραγματικά στεναχωρηθήκαμε πάρα πάρα πολύ. Αλλά σήμερα ευτυχώς το πήραμε λίγο πιο θετικά, με την έννοια ότι πήραμε απόφαση ότι θα ξεκινήσουμε τη θεραπεία. Μιλήσαμε για τους γιατρούς και διαβάσαμε κάποια πράγματα στο ίντερνετ, τέλος πάντων, το οποίο μας κάνει να πιστεύουμε ότι θα είναι θετικά τα αποτελέσματα και ότι θα καταφέρει να το ξεπεράσει. Οπότε στείλτε κι εσείς όλη τη θετική ενέργεια που έχετε, θα τη χρειαστούμε και ελπίζω το κοριτσάκι μας να τα καταφέρει. Μακάρι να πάνε όλα καλά και να καταφέρουμε να το νικήσουμε αυτό once and for all, μία και καλή, και να μην χρειαστεί να την ξαναπάμε ποτέ ξανά στο γιατρό για αυτό εδώ το πράγμα και να την έχουμε για πολλά ακόμα χρόνια μαζί μας. Να το κορίτσι μας. Την έχουμε φέρει εδώ πέρα στο καλοκαιρινό της το καλαθάκι, στο σαλόνι, για να είναι άνετη, γιατί ανέβαινε πάνω και εκφόταν στο καλαθάκι της. Και τη το φέρουμε εδώ στο σαλόνι, αν και έχει πολλά άλλα καλαθάκια. Αυτό της αρέσει περισσότερο αυτή την περίοδο. Και για να την προσέχουμε καλύτερα. Και επίσης της έχουμε κλείσει την πρόσβαση στον πανόραφο τώρα που δεν ανέβηκα εγώ σήμερα. Για να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα ανέβει μόνη της και δεν θα ζοριστεί. Μην τυχόν κατρακυλήσει στις σκάλες, γιατί δεν μπορούσαμε να την προσέχουμε σήμερα. Οπότε τη σταματήσαμε από το να ανεβαίνει πάνω για να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα μας πάθει κάτι το κορίτσι μας. Και τώρα είμαστε εδώ στο πάτωμα μαζί της. Κάνουμε αγκαλίτσες. Εδώ κοιμή, εδώ πήγα να δοκιμάσω μερικά μελομακάρονα και τι μου ήρθε τώρα να φάω και ακόμα έχουν μέλλον. Πολύ καλό και του χρόνου με υγεία. Λιώπιστε, πώς είναι σε αυτό το αμάξι, δεν βλέπω τίποτα στο λευγέ. Έχουμε έρθει από το σούπερ μάρκετ και πάμε για το καθιερωμένο μας πλέον haul. Έχουμε ένα χαρτί κουζίνας, ένα cottage cheese, δύο σαλάτες τρικολόρε, μία σακούλα με μπροκόλα κατεψυγμένα, μία μικρή συσκευασία με ντοματίνια, μία εξάδα αυγά, κατεψυγμένες κόκκινες γαρίδες λέει, γάμπαρι. Πήραμε μερικά τυράκια, αυτά που τα δοκιμάσαμε και πέρσι και μας άρεσαν πολύ. Αυτό εδώ το Claver Contantino, κάπως έτσι λέγεται. Τα βρίσκεται στο Βασιλόπουλο μέσα στο κεντρικό εκεί του IKEA, στα ανατολικά εδώ πέρα, μέσα εκεί στο χώρο που έχουν τον ειδικά διαμορφωμένο με τα τυριά. Το ίδιο και αυτό εδώ πέρα το τυρί, το οποίο είναι εξίσου νόστιμο και είναι γκούντα με πράσινο πέστο. Και πήραμε επίσης και μερικά τυριά για τόστο. Ένα γάλα μακράς διαρκείας και πάλι, μερικά κρακεράκια, αυτά εδώ πέρα από τον Παπαδόπουλο είναι τα αγαπημένα μου. Πήραμε μία ακόμα μουστάρδα, γιατί έρχονται γιορτές, οπότε μπορεί άλλη που έχουμε να μας τελειώσει, ήταν και σε έκπτωση. Μία κρέμα βαλσάμικο, καλαμάτα Παπαδημητρίου. Αυτά εδώ πέρα τα chips με λαχανικά. Αυτά εδώ τα chips με ρίγανη. Και τα τσίτο στα δρακουλίνια. Και τώρα εδώ πέρα έχουμε
Δεν τα ανοίγω βασικά γιατί θα κάνω 10 ώρες. Μερικά αβοκάντο, μερικά κόκκινα κρεμμύδια, τα τελευταία που βρήκα και παραδόξως ήταν καλά. Μερικά λεμόνια και μερικά αγκουράκια. Η Μωρίτσα ράζει εδώ πέρα στο πάτωμα. Η κατάστασή της φαίνεται να είναι κάπως καλύτερα. Θα μιλήσουμε με τον γιατρό και θα δούμε τι θα μας πει ο ίδιος. Και κάτι άλλο που θέλω να σας δείξω. Αυτά εδώ πέρα τα χριστουγεννιάτικα μπισκότα, τα οποία θα φωτογραφίσω και θα κάνουμε μαζί διαγωνισμό. Θα φωτογραφίσω μέσα στις επόμενες μέρες και ο διαγωνισμός θα ανέβει στο Instagram, γιατί εκεί βρίσκεται και η σελίδα Ricard Cookies. Θα βρείτε τα βήματα εκεί πέρα. Όσοι έχετε Instagram μπορείτε να πάτε και να πάρετε μέρος. Και έχουμε αυτό εδώ πέρα. Αυτή είναι εδώ πέρα τη συσκευασία με τις νυφάδες. Και αυτά εδώ πέρα τα δύο τα μπισκοτάκια. Και αυτό εδώ πέρα το gingerbread cookie. Μοιάζει δηλαδή σε σχήμα gingerbread cookie εννοώ. Είναι κανονικό κλασικό μπισκοτάκι. Και μου είπε ότι η ζαχαρόπαστα αυτή έχει γεύση σοκολάτα. Ανυπομονώ να το δοκιμάσω. Επίσης μου κάνει πάρα πολύ ωραία συσκευασία. Δείτε πόσο γλυκούλικα είναι. Μου έχει βάλει και κουδουνάκια στις συσκευασίες τις όλες. Και είναι πάρα πολύ cute. Τώρα λέω, αφού σου μαζέψω τα πραγματάκια, λέω να βάλω όλα τα μελομακάρονα αυτά στις πιατέλες τους, γιατί θα τα μοιράσουμε. Κατάφερα να κάνω από 8 πιατέλες που είχαμε χθες. Τέσσερις, αυτές είναι οι τρεις. Και εδώ πέρα πίσω έχουμε την τέταρτη. Βασικά δεν είναι πιατέλα, είναι τα ψήτα, λοιπόν, που καταλαβαίνετε τι εννοώ. Οπότε είμαστε πάρα πολύ καλά. Για να φεύγουν και αυτά από τη μέση. Αυτό είναι το ριζόαλο που έκανα χθες και που έφαγα κατά το ίμιση το πρωί. Τώρα θα φάω το άλλο μισό. Όσο θα κάνω τις πιατέλες αυτές, θέλω να καθαρίσω και τις εστίες, τις οποίες χθες δεν τις καθάρισα γιατί ήμουν ένα πτώμα. Λοιπόν, οι πιατέλες μας είναι έτοιμες. Αυτή είναι η δική μας που θα κρατήσουμε. Η οποία είναι πιο κακομούτσουνη από όλες. Οι άλλες είναι αυτές εδώ πέρα. Αλλά ξέχασα να σας τις βγάλω πριν τις τυλίξω με μεμβράνη. Πρέπει να τις κλείσω με κάποιο τρόπο για να τις παραδώσω. Εδώ έχουμε τις γαρίδες μας που αποψύχονται. Τώρα θα τυλίξω και αυτήν. Και μου έχουν μείνει αυτά εδώ πέρα το μελομακάρονο. Οπότε σκέφτομαι να κάνω μία πιατελίτσα ακόμα. Να πάρω ένα πιάτο δικό μας τέλος πάντων και να βάλω μέσα μερικά ακόμα. Όλα. Και αυτό εδώ πέρα το σιρόπι που βλέπετε και κολυμπάνε μέσα σε αυτό το μελομακάρονο είναι όλο το σιρόπι από τα υπόλοιπα 4 δαψιά που βλέπετε εδώ. Με τη βοήθεια αυτής της σπάτουλας, πάρα πάρα πολύ βοηθητική, έσπρωξα όλο το σιρόπι από τα δαψιά και το ρίξα όλο εδώ μέσα. Και το ίδιο θα κάνω και με αυτό και θα το ρίξω σε ένα βαθύ πιάτο ή σε ένα μπολάκι τέλος πάντων, για να το αποθηκεύσουμε κάπου και να μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε σαν άλυμα σε κάτι ή δεν ξέρω τι, και να μην πάει τζάμπα και πεταχτεί. Μόλις γυρίσαμε από τον κτηνίατρο, θα σας τα πω αυτά στη συνέχεια, αλλά πρώτα θέλω να σας δείξω την τούρτα του Θωμά που τελικά δεν την έκανα εγώ, γιατί την αναβάλαμε, παιδιά, δεν προλάβαινα με τίποτα να την κάνω, τη χρωστάω για άλλη μέρα, αλλά μας είχαν φέρει την Κυριακή η θή του αυτήν εδώ πέρα την τουρτίτσα, η οποία είναι πάρα πολύ ωραία, δεν το περίμενα και κόψαμε αυτή τη μέρα των γενεθλίων του, βγήκαμε πρώτα για δείπνο, ας το πούμε έξω, πήγαμε φάγαμε σε ένα πολύ ωραίο μαγαζί. Ήρθαμε μετά και κόψαμε αυτήν έτσι οικογενειακά. Κόψουμε λίγη από αυτήν να φάμε τώρα. Θα σας τα πω μετά τι έγινε με τη Μωρίτσα. Και λίγο τρέχουμε και δεν φτάνουμε γιατί όλα αυτά πρέπει να συμμαζευτούν. Όλα αυτά πρέπει αύριο να είναι πεντακάθαρα. We'll be right back.
Καλημέρα, παιδιά, τι κάνετε? Η ώρα είναι περίπου 9 και 10. Έχουμε ξυπνήσει από τις 8 σήμερα. Χθες δεν σας έκλεισα και δεν σας είπα παραπάνω γιατί με πήρε ύπνο στον καναπέ, ήμουν απτώμα. Και γενικά αυτές τις μέρες έχω κουραστεί τόσο πολύ από όλα όσα κάνουμε. Πονάω παντού, αλλά κυρίως στα χέρια μου. Με έχει πιάσει πάλι ο πόνος εδώ πέρα μέσα στον αντίχειρα, ο καρπός μου, τα δάχτυλά μου. Γενικά νιώθω λες και είμαι 80 χρονών και έχω τα αρθρητικά μου. Τέλος πάντων, λοιπόν, ίσως ακούτε λίγο περισσότερο ήχο εδώ μέσα γιατί έχουμε μαζέψει τα πάντα σχεδόν από την κουζίνα. Σε πάρα πολύ λίγο. Περιμένουμε να έρθουν το συνεργείο για τις κουρτίνες. Οπότε εμείς καθαρίζουμε τους χώρους όσο μπορούμε, ξεκινώντας από την κουζίνα, για να μπορέσουν να κάνουν τη δουλειά τους ανενόχλητοι και να μην υπάρχουν μέσα στη μέση πράγματα. Προφανώς και για να μην ενοχλούν τους ίδιους, αλλά κυρίως για να μην γίνει καμία ζημιά. Και κλαίω από μετά, γιατί δεν μου αρέσει καθόλου να γίνονται τέτοιου είδους ζημιές. Οπότε αυτό κάνουμε. Τώρα, όσον αφορά τη Μόιρα που σας είπα ότι θα σας ενημερώσω χθες, να σας πω ότι πήγαμε στον οδοντίατρο. Την ιδέα της έκανε κάποιες ασκήσεις έτσι νευρολογικές, πώς να το πω. Τεστάρει λιγάκι τα αντανακλαστικά της, να δει σε τι κατάσταση είναι. Τη βρήκε σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, δηλαδή ό,τι ήταν εκείνο το οποίο τη χτύπησε εκείνη τη μέρα φαίνεται να επέστρεψε πίσω. Μας είπε ότι μπορεί να είχε κάποιο είδους εγκεφαλικό είδημα, γιατί συμβαίνει στις περιπτώσεις αυτές να γίνεται κάποιο εγκεφαλικό είδημα, το οποίο δεν είμαι και γιατρός, εξασθενεί τέλος πάντων μέσα στις επόμενες ημέρες. Οπότε στη δική μας περίπτωση φαίνεται να έχει εξασθενήσει πλήρως και να εξασθένησε γρήγορα, γιατί μέχρι το ίδιο βράδυ ήταν οκ. Okay. Συζητήσαμε ξανά, τον ρώτησα τα πάντα για το θέμα της θεραπείας. Είπε θα την παραγγείλει, οπότε μέσα στην άλλη εβδομάδα, όχι τη Δευτέρα, αλλά μέσα στην άλλη εβδομάδα, λογικά προς το τέλος της, θέμα τη θεραπεία στα χέρια μας και λογικά θα μπορέσει το μοϊράκι να ξεκινήσει. Θέλουμε να πιστεύουμε, επειδή το μοϊράκι γενικά είναι μαχήτρια και είναι μια πάρα πολύ δυνατή γάτα που δεν το βάζει κάτω, ότι θα αντιδράσει ok στη θεραπεία, ότι θα αντιδράσει καλά στη θεραπεία και ότι όλα θα πάνε καλά. Τώρα, αν η θεραπεία ίδια θα έχει αποτέλεσμα στη δική μας γάτα, δεν το γνωρίζουμε. Παίζουμε με τις πιθανότητες. Πιθανότητες είναι 60-40. 60% πιθανότητα να αντιδράσει καλά, αλλά στα δικά μας μάτια αυτή είναι μια καλή πιθανότητα, πόσο μάλλον στο στάδιο που φαίνεται να έχει φτάσει. Οπότε είπαμε να το ξεκινήσουμε όσο πιο άμεσα γίνεται για να μην προχωρήσει κι άλλο η ασθενειά της και μετά πιθανόν να είναι μία αναστρέψιμο το αποτέλεσμα. Αυτά σας αφήνω για την ώρα, πάω να συνεχίσω γιατί έχω να κάνω και την είσοδο και γύρω γύρω έτσι να συμμαζέψω και όλα αυτά. Θέλω να σφουγγαρίσω και μία εδώ μέσα, όχι γιατί δεν θα λερωθεί, αλλά γιατί κάναμε τα μελομακάρονα προχθές και χθες που τα βάλα στις πιατέλες, μπορεί να έχει πουθενά υπολείμματα σιροπιού κλπ. Έχουμε καθαρίσει ήδη όλους τους πάγκους, τα έχουμε καθαρίσει όλα όσο το περισσότερο γίνεται εδώ μέσα. Πάω να συνεχίσω, έχω μόλις ένα τέταρτο στη διάθεσή μου και αυτό αν έρθουν στις 9.30 και δεν έρθουν νωρίτερα. Θα βάλω όμως πρώτα ένα ποτηράκι καφέ σε μένα να πιω δύο γουλιές και να μαζέψω και την καφετιέρα και συνεχίζουμε. Δειλά βγαίνει ο ήλιος πίσω από τα σύννεφα, αλλά γενικά οι μέρες είναι κάπως έτσι. Η ώρα είναι 12:39, μόλις το τσέκαρα και μόλις έφυγε ο άνθρωπος που μας πέρασε τις ρολοκουρτίνες, τους σιδηρόδρομους και τα, πώς τα λένε, τα κουρτινόξυλα. Δεν είχαμε κουρτινόξυλα, η αλήθεια είναι, δεν παραγγείλαμε καθόλου γιατί το μόνο κουρτινόξυλο που ήθελε αλλαγή ήταν αυτό που ήταν εδώ στο σαλόνι και θα πήγαινε στην κρεβατοκάμερά μας. Μόνο εκείνο κρατήσαμε σαν κουρτινόξυλο, όλα τα άλλα ήταν στη θέση τους. Εδώ στο σαλόνι και την τραπεζαρία, στη σαλοτραπεζαρία, μπήκαν οι σιδηρόδρομοι και θα έρθουν ή την άλλη εβδομάδα ή την παράλληλη εβδομάδα, ανάμεσα δηλαδή στις γιορτές, και οι κουρτίνες να μπουν. Αλλά γενικά είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Ήρθανε πολύ πιο γρήγορα από ό,τι περιμέναμε. Φαίνονται υπέροχες. Λοιπόν, θα σας δείξω τώρα που είμαστε εδώ πέρα τους σιδηρόδρομους. Εμείς διαλέξαμε αυτό εδώ πέρα το γκρι, το ανθρακί, για να είναι έτσι λίγο πιο ουδέτερο. Θα δείτε πώς θα γίνει εδώ πέρα. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα είναι το γραφείο του Θωμά. Αυτό είναι το παράθυρο το οποίο θα βρίσκεται και βρίσκεται γενικά μπροστά ακριβώς από το γραφείο του. Οπότε θέλαμε μία ρολοκουρτίνα ώστε όταν θα
ανοίγει το πατζούρι, να μπορεί να έχει τη ρολοκουρτίνα και να του κόβει το φως, γιατί έχει το ίδιο ακριβώς πρόβλημα με μένα, εφόσον δουλεύει από PC. Αυτό εδώ πέρα είναι ένα γκρι μπλε, πάρα πολύ ωραίο, το οποίο όταν θα μπει και η κουρτίνα εδώ, που είπαμε δεν αλλάξαμε το κουρτινόξυλο, θα δείτε πόσο πολύ θα ταιριάξει, γιατί πραγματικά είναι το χρώμα της κουρτίνας σχεδόν. Και το ίδιο ακριβώς χρώμα θα έχει και η δική μας κουρτίνα, σας το έχω πει. Όταν θα έρθει θα το δούμε και αυτό. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο αυτό το χρώμα. Πάμε στο επόμενο δωμάτιο που είναι η κρεβατοκάμαρα, στην οποία βάλαμε το κουρτινόξυλο το οποίο ήταν στο σαλόνι, εκεί που είχαμε κρεμασμένη την κουρτίνα. Όταν θα έρθει η κουρτίνα θα ξετρελαθείτε. Και τώρα έχουμε έρθει στην κουζίνα. Εδώ δεν θα σας κάνω μεγάλο spoil, γιατί θέλω λίγο και κάτι να κρατηθεί για το kitchen tour, παιδιά, γιατί μετά δεν θα έχει νόημα. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε διαλέξει μία κουρτίνα η οποία είναι λευκή, ρολοκουρτίνα προφανώς, η οποία είναι λευκή. Το υλικό εδώ πέρα έχει περαστεί και γύρω από το. Πώς το πούμε αυτό, βαρύδιο, δεν ξέρω πώς λέγεται, παιδιά. Γύρω από αυτό τέλος πάντων. Δυστυχώς έχουμε αυτά εδώ τα κορδονάκια τα οποία δεν μπορούσαμε να τα αποφύγουμε παρά μόνο αν βάζαμε ηλεκτρικές ρολοκουρτίνες που εδώ πέρα δεν γινόταν να μπει. Δεν είχαμε προνοήσει και δεν έχουμε αφήσει καλώδια για τέτοιο σκοπό. Είναι αρκετά διάτρητη, αλλά είναι σε σημείο που θα περνάει ναι, μεν το φως, δεν θα σκοτεινιάζει. Δεν είναι πλήρους συσκότησης, αλλά είναι αρκετά καλό γιατί είναι ένα δωμάτιο το οποίο δεν έχει παντζούρια και το οποίο είναι από τα πιο φωτεινά δωμάτια του σπιτιού. Είναι ένα υλικό το οποίο μπορεί να καθαρίσει κιόλας, δηλαδή σε περίπτωση που πεταχτούν πάνω νερά που είναι βρώμικα με κάποιο τέτοιο, μπορεί να καθαρίσει αυτό το υλικό με πανάκι, οπότε είναι κατάλληλο για χώρο κουζίνας. Και το αντίστοιχο έχουμε και από αυτή την πλευρά που είναι το μεγάλο μας το παράθυρο. Βλέπετε ότι περνάει το φως απ' έξω και τώρα μιλάμε για μια μέρα η οποία είναι κατά κύριο λόγο έτσι πολύ συννεφιασμένη. Και από κάτω έχουμε τις οθόνες του Θωμά, ο οποίος νόμιζε ότι είμαστε κατάστημα Dell και τις έχει αραδιάσει εδώ πέρα, λες και τις έχουμε για έκθεση. Αυτές είναι οι δύο καινούργιες που αγόρασε πρόσφατα, by the way. Και πάμε να δούμε και το πάνω, πολύ γρήγορα κι αυτό. Τώρα εδώ θέλει λίγο σκούπα και τέτοια, γι' αυτό έχουμε μετακινήσει το γραφείο προς τα πίσω για να μπορέσω να σας το δείξω και καλύτερα και να μπορέσει ο άνθρωπος βασικά να κάνει τη δουλειά του. Εδώ επιλέξαμε να βάλουμε τρία στόρια, τρεις ρολοκουρτίνες, για να φαίνεται έτσι λίγο πιο μήνυμα, λίγο πιο όμορφο στο μάτι κλπ. Θα πάμε από κοντά να δούμε το χρώμα, για να καταλάβετε κι εσείς ότι δεν είναι ούτε άσπρο ούτε μπέζ. Είναι ένα άσπρο που έχει μέσα μερικές πλέξεις μπέζ, καφέ, κάνει έτσι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα πλέξη. Να το, αυτό είναι ένα άλλο υλικό όπως ίσως μπορείτε να καταλάβετε. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ, πιστεύω ότι ταιριάζει πάρα πολύ με το χώρο. Εδώ δεν ήθελα να πάω σε κάτι πάρα πολύ λευκό όπως έχουμε εδώ πέρα το έπιπλο. Είναι ένα χρώμα το οποίο δένει αρμονικά με όλα. Πάρα πολύ όμορφο, δεν είναι? Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Πιστεύω ότι ομορφαίνει το χώρο, κάνει τη δουλειά του, αλλά είναι παράλληλα και πάρα πολύ διακριτικό. Δηλαδή δεν σου χτυπάει στο μάτι περίεργα. Όλα αυτά θα πρέπει να μετακινηθούν πίσω σύντομα, αλλά πρώτα θα πρέπει να καθαρίσουμε από τους χώρους από τους οποίους πέρασε. Γιατί όσο να είναι, αν και δεν λέρωσε, όσο να είναι κάποιες κονίτσες υπάρχουν. Οπότε αφού φάμε, θα πάμε να κάνουμε πάλι καθάρισμα. Λοιπόν, και έχω έρθει εδώ πέρα να σας δείξω δύο πραγματάκια. Θα ξεκινήσω με το πρώτο, το λιγότερο ενδιαφέρον από τα δύο τέλος πάντων. Και είναι οι καινούργιες λάμπες που βάλαμε. Και τώρα έχουμε πλέον και την 7η στη κατά σειρά λάμπα. Μ' άρεσε πολύ περισσότερο και δείτε τι ωραία που δείχνει ο χώρος με αυτές εδώ τις λάμπες και αυτόν εδώ το φωτισμό γενικότερα. Πόσο πιο όμορφος και φωτεινός είναι ο χώρος, πόσο πιο ταιριαστές είναι στο χώρο μας. Εν τω μεταξύ, άσχετο, πόσο τέλειο είναι
Εν τέλει, το δέντρο εδώ. Συνειδητοποιήσαμε πόσο όμορφα φαίνεται η αντανάκλαση που κάνουν τα φωτάκια μέσα σε αυτούς εδώ πέρα τους καθρέφτες. Σε λίγο καιρό θα έχουμε και το διακοσμητικό μας εδώ πέρα που θα σας το δείξω. Αλλά πριν έρθει εκείνη η ώρα, σας είχα πει ότι θα σας δείξω και κάτι ακόμα το οποίο αγοράσαμε πριν από 2 εβδομάδες ήρθε. Δεν ήταν στο προηγούμενο vlog. Και αυτό γιατί δεν το είχαμε κρεμάσει, όπως δεν έχουμε κρεμάσει και αυτό εδώ πέρα. Μιας και σήμερα ήρθε ο άνθρωπος που μας έβαλε τις ρολοκουρτίνες και τους σιδηροδρόμους κλπ. Ο Θωμάς πήρε την απόφαση να τον ρωτήσει αν θα μπορούσε, αν θα είχε το χρόνο τέλος πάντων, να μας περάσει και τον καθρέφτη τον οποίο είχα αγοράσει πριν από κάνα 2 εβδομάδες για την είσοδο του σπιτιού. Σας είχα δείξει τον καθρέφτη που βάλαμε στο γραφείο μου, τον ολόσωμο, και τώρα που τον έχουμε κρεμάσει, μπορώ επιτέλους να σας τον δείξω. Τα-τα-ν! Έχουμε καινούριο καθρέφτη στην είσοδο του σπιτιού. Είναι αυτός εδώ πέρα ο στρογγυλός καθρέφτης με το χρυσό περίγραμμα που είναι ακριβώς σαν το χρυσό περίγραμμα του πάνω του καθρέφτη, του ολόσωμου. Σαν βλέπετε δαχτυλιές, βλέπετε πολύ καλά γιατί δεν έχω προλάβει ακόμα να τον καθαρίσω γιατί τον πιάσανε για να τον βάλουν στον τοίχο και αυτό εδώ πέρα δεν το έχω κάνει ακόμα. Θα τις καθαρίσω τις δαχτυλιές. Κυρίως το ήθελα για διακοσμητικούς λόγους. Αλλά παιδιά μου άρεσε πάρα πολύ. Καταρχάς μεγάλωσε το χώρο ακόμα περισσότερο. Κατά δεύτερον, τέριξε πάρα πολύ. Ήθελα ένα στρόγγυλο μεγάλο καθρέφτη για την είσοδο του σπιτιού και αυτός εδώ πέρα είναι ακριβώς αυτό που ήθελα. Και επανερχόμαστε εδώ πέρα να δούμε καμία ακόμα ταινιούλα ίσως και να βάψω επιτέλους τα νύχια μου μετά από τόσο καιρό. Έρχονται Χριστούγεννα, αλλά εγώ παρόλα αυτά θα κάνω όχι και τόσο χριστουγεννιάτικα νύχια. Λέω να τα κάνω εκείνο το ανοιχτό χακί που είχα αγοράσει πριν από μερικές εβδομάδες. Κάνα μήνα τέλος πάντων. Αυτό λοιπόν είναι το χρώμα μου μετά από 3 λουσίματα, να ξέρετε. Αυτό είναι το χρώμα που θα έπρεπε να έχει. Το κανονικό χάλκινο της βαφής. Το 777 από Εγκοράρο Αγιάλ, για όποιον ενδιαφέρεται. Το γράφω πάντα στο κουτί της περιγραφής. Το λέω επειδή με ρωτάτε και με ρωτάτε γενικά πολλά πράγματα τα οποία πάντα γράφω στο κουτί της περιγραφής. Αυτά. Όπως μαντεύετε, έχει φτάσει η ώρα για ύπνο. Ας ξεκινήσουμε από το προφανές που είναι ότι έβαψα επιτέλους τα νύχια μου μετά από αρκετό καιρό. Επιτέλους βρήκα λίγο χρόνο να το κάνω. Έκανα εν τέλει αυτό το χρώμα που ήθελα, το οποίο είναι το λαδί που είχα αγοράσει τον προηγούμενο μήνα και σας το είχα δείξει σε περασμένο vlog. Ψάξω να βρω την απόχρωση γιατί τώρα δεν τη θυμάμαι απ' έξω και την εταιρεία και θα σας τη βάλω από κάτω στο κουτί της περιγραφής σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει. Για να του δώσω λοιπόν μία πινελιά και να το κάνω λίγο πιο χριστουγεννιάτικο αλλά διακριτικό παράλληλα, γιατί μπορεί να χρειαστεί να γυρίσω κάποια βιντεά μέσα στις επόμενες εβδομάδες και δεν ξέρω ας πούμε πότε θα το γυρίσω, γιατί όλο λέω θα γυρίσω βιντεάκι και τελικά δεν τα καταφέρνω. Για να βάλω λοιπόν κάτι διακριτικό αλλά παράλληλα να είναι και χριστουγεννιάτικο, έβαλα ένα από τα αυτοκολλητάκια που σας έδειξα στο ακριβώς προηγούμενο vlog, τα οποία αγόρασα από το Jumbo. Και είναι αυτό εδώ πέρα, το οποίο είναι ένας χριστουγεννιάτικος σκούφος του Άι Βασίλη. Εντάχει θα σας πω ότι είδαμε σήμερα 2 ταινίες. Η πρώτη ήταν ψιλοχάλια, το περιμέναμε. Ήταν το Χριστούγεννα στη φάρμα με τα Γκί, το οποίο είναι μια αγγλική ταινία και ήταν ψιλοβλακία, χαζομάρα εντελώς. Η ηθοποιία ήταν υπερβολική, δηλαδή αυτό που λένε overacting. Όχι πάρα πολύ καλή, τέλος πάντων ήταν λιγάκι παιδική γιατί είχε και πολλά παιδάκια μέσα. Οπότε είναι κάτι το οποίο μπορείτε να δείτε με τα παιδάκια σας. Είναι... Εντάξει, δεν είναι κακή, είναι λίγο χαζούλικη ρε παιδί μου, είναι παιδική πιο πολύ. Τώρα, η δεύτερη ταινία που είδαμε ήταν πολωνική και ονομαζότανε Livery by Christmas, παράδοση μέχρι τα Χριστούγεννα, κάπως έτσι. Αυτή ήταν μια μέτρια ταινία, δεν την κατατάσσω ούτε στις κακές ούτε στις καλές ταινίες, ήταν μέτρια. Δεν ήταν και τόσο χριστουγεννιάτικη όσο άλλες ταινίες, είχε εν μέρη το ρομαντικό στοιχείο, πολύ εν μέρη όμως. Τελείως όμως είχε να κάνει με κάποιες λάθος παραδόσεις που γίνανε ανήμερα σχεδόν των Χριστουγέννων από μια κοπέλα η οποία δουλεύει σε μια εταιρεία courier και μετά προσπαθεί να ξεκαθαρίσει τα θέματα και να τα παραδώσει στους σωστούς παραλήπτες. Αυτό ήτανε. Μέτρια και αυτή, ευχάριστη, αλλά μέτρια μέχρι εκεί. Αυτά λοιπόν σας κλείνω γιατί κλείνει και η μπαταρία. Φιλάκια πολλά, τα λέμε αύριο. Και 11 και εγώ ανέβη πάνω να ετοιμαστώ. Χορηγήσει λιγάκι γιατί έκανα και πρωινό και έκανα και καφεδάκι. Έχει περάσει λίγο η ώρα. Ποιο να χρησιμοποιήσουμε, ποια κεφαλή, αυτή είναι τη δεξιά που είναι πιο χοντρή ή αυτή που είναι λίγο πιο λεπτή. Θα βάλω τη χοντρή. Ελπίζω να κάτσει. Έχουμε να πάμε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Καθώς
Είμαστε καλεσμένοι στο Christmas Party ενός καταστήματος που βρίσκεται στη Μητροπόλεω. Το κατάστημα ονομάζεται Brand Loft και θα είμαστε εκεί πέρα σήμερα μαζί με την Κατερίνα. Και είπα λιγάκι έτσι να είμαι πιο περιποιημένη, μιας και είναι και γιορτές έτσι και έχω περισσότερα κέφια να φτιάξω και μαλλί. Δεν είμαι πάρα πολύ του μαλλιού, το ξέρετε, το περιποιούμε πάρα πάρα πολύ. Βάζω τα λάρια μου, βάζω τα πάντα για να το κρατήσω υγιές, αλλά προσπαθώ να αποφεύγω τη θερμότητα. Επειδή ήδη έτσι και αλλιώς χρησιμοποιώ πιστολάκι μαλλιών για στέγνωμα πάντα, λόγω του δερματικού προβλήματος που έχω, δεν μπορώ να το αποφύγω. Οπότε προσπαθώ να το αποφεύγω όσο περισσότερο γίνεται στις άλλες περιπτώσεις. Δηλαδή να μην κάνω ακόμα περισσότερη, να μην βάζω ακόμα περισσότερη θερμότητα χωρίς λόγο. Έτοιμο το μαλλί, έτοιμο το μακιγιάζ, αφήνω τις μπούκλες λίγο να κρυώσουν, έκανα τις πιο χαλαρές. Πάω να ντυθώ και θα φύγουμε σε πάρα πολύ λίγο. Να πάμε να πάρουμε την Κατερίνα και να κατέβουμε στο κέντρο για το event που σας έλεγα. Και μετά θα πάμε προς Περαία και θα συναντηθούμε με την Δήμητρα και θα προσπαθήσουμε να πάμε για brunch. Και λέω θα προσπαθήσουμε γιατί πάνε μεσημεράκι, μεσημέρι βασικά κατά μεσήμερο. Δεν ξέρω αν ακόμα θα σερβίρουν brunch, δεν ξέρω αν το μαγαζί που το οποίο έχουμε βάλει στο μάτι θα έχει θέσεις για να κάτσουμε ή αν θα είναι γεμάτο με κόσμο. Γιατί σήμερα, Κυριακή 18 Δεκεμβρίου, είναι ανοιχτά τα μαγαζιά και φαντάζομαι ότι παντού θα γίνεται πανικός. Οπότε πάμε και ελπίζω να τα καταφέρουμε. Λοιπόν, και επειδή φεύγουμε σε πάρα πολύ λίγο και δεν ξέρω αν θα προλάβω να σας δείξω έξω το outfit of the day, θα βάλω πάνω το παλτουδάκι μου. Έβαλα αυτήν εδώ πέρα, αυτό εδώ πέρα το πουλοβεράκι του μουσταρδί που είναι κατά κάτι cropped. Έχω βάλει από κάτω την παντελόνα μου αυτήν εδώ πέρα, τη μαύρη. Κλασική και αγαπημένη, φαίνονται και οι παντοφλούς του Θωμά. Και από κάτω αυτήν εδώ την μπότα. Και αυτό εδώ πέρα είναι το ολοκληρωμένο look of the day με μαλλί και λοιπά, το οποίο το έβαλα λακ για να μείνει λίγο στη θέση του, αλλά σίγουρα όσο να είναι θα πέσει με την ώρα. Και αυτό είναι... Καλησπέρα σας και πάλι. Πριν από λίγο γυρίσαμε στο σπίτι. Η ώρα είναι περίπου 7.30-8 παρά. Φύγαμε από το κέντρο γύρω στις 2.30-3 παρά και πήγαμε προς Περαία. Συναντήσαμε τη Δήμητρα όπως σας είπα και πήγαμε και φάγαμε brunch. Κατά τις 3.30-4 παρά ωριακά το προλάβαμε το brunch. Πήγαμε σε αυτό το καινούριο μαγαζί το οποίο είχα στη λίστα μου αρκετό καιρό αλλά ακόμα δεν είχαν πάει. Ήταν πάρα πολύ cute. Βρίσκεται πολύ κεντρικά στην Περαία και ήταν πάρα πολύ νόστιμο και το πιάτο που επέλεξα. Εγώ φυσικά και πήρα τα eggs royale. Τρελαίνομαι για αυγά ποσέ. Και αυτό είχε αυγά ποσέ και είχε και σολομό και τέτοια και ήταν εξαιρετικό. Όλα αυτά έχουν περάσει αρκετές ώρες από τότε και εγώ έχω αρχίσει και πάλι να πεινάω. Οπότε σκέφτομαι τι θα φάω. Εν τω μεταξύ βγήκε πάρα πολύ αέρας και κρύο τώρα που πηγαίναμε προς τα εκεί και μόλις βγήκαμε ξανά από το μαγαζί. Λέω εντάξει, πάγωσα. Θα πέσει η θερμοκρασία και μόλις γυρίσαμε στο σπίτι βλέπω ότι ξεκίνησε να βρέχει και οριακά το προλάβαμε. Βέβαια σήμερα έλεγε ότι θα βρέχει όλη μέρα και τελικά το γλιτώσαμε ευτυχώς όσο ήμασταν έξω στα μαγαζιά. Οπότε εντάξει, ευτυχώς εφόσον μπήκαμε μέσα στο σπίτι, ας βρέξει τώρα όσο θέλει, δεν με πειράζει καθόλου. Ίσως δούμε καμία χριστουγεννιάτικη ταινία. Εν τω μεταξύ οι μπουκλίτσες μου έχουν μείνει έτσι πάρα πολύ χαλαρές. Πολύ πιο πεσμένες από ό,τι όταν φύγαμε. Ήθελα να γίνουν πιο χαλαρές, αλλά ώρες παραπέφτουν.
Είδαμε λοιπόν τις ταινίες μας και φάγαμε τις σαλάτες μας. Δεν θα κάτσω καν να σας πω ποια ταινία είδαμε. Μπορώ να σας το πω, αλλά δεν την προτείνω. Χριστουγεννιάτικη δεν τη λες, παρά το γεγονός ότι έχει και πάλι τη λέξη Χριστούγεννα στο τίτλο της. Λεγότανε Χριστούγεννα στο El Camino και την είχε και κάτω από την κατηγορία Χριστουγεννιάτικες ταινίες. Μόνο Χριστουγεννιάτικη δεν ήταν, ήταν ψιλομπουρδίτσα. Δεν θα έλεγα να τη δείτε. Αλλά επέμεινε ο Θωμάς να τη δούμε. Και κάπου εδώ εγώ θα σας αφήσω γιατί έχω αρχίσει να νιστάζω πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε άλλο ένα βλογκάκι. Ελπίζω να το απολαύσατε. Από ότι μου η Ρίτσα, παρά το γεγονός ότι σας είπα τις προηγούμενες μέρες ότι χειροτέρεψε, τουλάχιστον προς το παρόν φαίνεται να τα πάει καλά. Θα ξεκινήσουμε τη θεραπεία, οπότε δεν θέλω να ανησυχείτε. Ελπίζω ότι θα πάει και η θεραπεία καλά. Θα σας ενημερώσω στο επόμενο vlog αν ξεκινήσαμε κλπ. Ευχηθείτε μας μόνο να πάει καλά το κορίτσι μας και να ανταποκριθεί στη θεραπεία που θα κάνουμε και να είναι μέσα σε αυτό το 60% που πλέον καταφέρνει και ξεπερνάει το πρόβλημα αυτό της λοιμότητας περιτονίτιδας και ελπίζω να περάσουμε όλοι μας καλές γιορτές. Οπότε εγώ κρατάω μόνο τα θετικά αυτού εδώ πέρα του vlog και σας αφήνω κάπου εδώ. Καλά Χριστούγεννα λοιπόν παιδιά, γιατί αυτό το vlog θα ανέβει 5η πριν τα Χριστούγεννα. Να περάσετε υπέροχα με τις οικογένειές σας ή με οποιονδήποτε έχετε επιλέξει να περάσετε τις γιορτές και θα τα πούμε την επόμενη 5η με ένα νέο vlog. Να είστε καλά, φιλάκια πολλά. Γεια σας!